Μετά την ανατροπή του πρόεδρου της Γκαμπόνα Λιμπονγκό, ο οποίος ήταν καθαρά φίλο γαλλικού προσανατολισμού, οι Γάλλοι ανησυχούν για τις επόμενες γαλλόφωνες αφρικανικές χώρες που κινδυνεύουν να χάσουν από την επιρροή τους, δίνοντας τις περισσότερες πιθανότητες να συμβεί αυτό στο Τόγκο και στο Μπενίν. Τόγκο και Μπενίν βρίσκονται νότια της Μπουρκίνα Φάσο και τοποθετούνται δυτικά της Νιγηρίας, που σημαίνει ότι μια αλλαγή του στάτους κβο στις χώρες αυτές θα δημιουργούσε ένα μεγάλο ενιαίο μέτωπο στα δυτικά των Νιγηριανών. Αυτό θα τους έθετε σε μια δύσκολη θέση, ειδικά εάν επέλεγαν να εισβάλλουν στον Νίγηρα. Το Τόγκο κυβερνάται από τον επίσης φιλογάλλο πρόεδρο Φόργνα Σιγμπέ, ο οποίος βρίσκεται αδιαλείπτος στην εξουσία από το 2005. Μετά το Τόγκο, οι ανησυχίε των Γάλλων επικεντρώνονται στον Πενίν, ενώ νιώθουν ιδιαίτερα ανασφαλεί και για το Καμερούν, τη Σενεγάλη και την ακτή Ελεφαντοστού. Οι Βρετανοί με τη σειρά του ανησυχούν για την Αγγλόφωνη Γκάνα, η οποία βρίσκεται υπό τη δική του επιρροή, ενώ οι Αμερικανοί ανησυχούν για τη Ρουάντα, η οποία κυβερνάται από του φυλαπροσκείμενου προ τι Ηνωμένε Πολιτείε Τούτσι, οι οποίοι όμω αποτελούν στη χώρα μειοψηφία, καθώ η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Χούτου.